το πόσο αργά κινείται το ελληνικό, δεν θα πω κράτος, η ελληνική πραγματικότητα. Και το πώς εξαρτάται για το αν θα προχωρήσουν κάποια πράγματα, εάν στη θέση του Περιφερειάρχη είναι ο Χατζημάρκος και αν στη θέση του Δημάρχου είναι ο Νικηταράς, είναι ο Ζερβός, είναι ο Καματερός ή είναι κάποιος από εμά εδώ πέρα αγαπητέ φίλε Περιφερειάρχη Γιώργο, να μην θέσεις εσύ τα θέματα, να στα θέσουμε εμείς. Να θέσεις τα δικά σου, αλλά και εμείς να έρθουμε και να πούμε. Έχουμε αυτά τα θέματα με την περιφέρεια. Τι γίνεται, γιατί δεν προχωράει, τι έχει κολλήσει, τι έχει πάει παρακάτω. Τι δεν προχώρησε καθόλου και γιατί δεν προχώρησε καθόλου. Και να κάτσουμε να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση και να δούμε τι γίνεται. Μας είπες τι έχει κάνει η περιφέρεια. Προφανώς έχει κάνει η περιφέρεια και για, για, όλα τα νησιά, όχι μόνο για την ΚΟ. Μα είπε στη κάνει τι έχει γίνει από την περιφέρεια και συγκεκριμένα θέματα για την ΚΟ. Αλλά δεν ξέρουμε τι έχει γίνει με τι προγραμματικέ συμβάσει που έχουμε υπογράψει σαν Δήμο με την περιφέρεια. Φερρυπίν, η προγραμματική σύμβαση του ανταγόρα, του γηπέδου ανταγόρα και τη αναγέννηση στο Ζιπάρι χάθηκε. Δεν πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να γνωρίζει γιατί χάθηκε αυτή η προγραμματική σύμβαση. Δεν μάθαμε ποτέ. Στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν το συζητήσαμε και το είπαμε, δεν μάθαμε ποτέ. Πολλά δεν μαθαίνουμε, αλλά αυτό είναι ένα από τα πολλά τα οποία δεν μάθαμε. Εγώ θέλω να ξέρω γιατί η προγραμματική σύμβαση και τα 400 χιλιάρικα 400 χαθήκανε από την χρηματοδότηση. Τα λεφτά φαντάζομαι ότι πήγανε, όπως είπες προηγουμένως, για να καλύψουν Είναι άλλα έργα, είναι το σύστημα και είναι και αμήλικτο το σύστημα πια. Φαντάζομαι ότι δεν ήταν στην ΚΟ. Και έρχεται τώρα ο κοακό πολίτη από την τσέπη του να πληρώσει 400 χιλιάρια για να φτιάξουμε το στάδιο ανταγόρα. Αυτό έχει ένα θέμα και θέλω να το. έπρεπε να το είχαμε βάλει και να το συζητήσουμε. Μπορεί να μην έφτανε ποτέ εδώ. Εάν κάναμε μία συνάντηση από πριν και είχαμε μαζευτεί οι παρατάξει και είχαμε θέσει ο καθένα τα θέματα του, μπορεί και να μην φτάναμε ποτέ να το συζητήσουμε εδώ. Να μα είχαν δοθεί εξηγήσει. Όπω Σήμερα θα περίμενα και θα ήθελα να θέσουμε ένα θέμα τι κάνουμε ο Δήμος σε συνεργασία με την περιφέρεια για τους φυσικούς πόρους του νησιού. ενό νησιού το οποίο μεγαλώνει, αναπτύσσεται. Η Φράπορτ έχει συγκεκριμένο στόχο και σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια για την ΚΟ. Δεν πρέπει να το δούμε. Με τις ακτές της ΚΟ, η διάβρωση των ακτών, δεν πρέπει να το δούμε Μαζί με την περιφέρεια πώ μπορούμε να προχωρήσουμε. Γιατί, αν δεν μπορούμε με την περιφέρεια και πρέπει να πάμε μόνοι μα, να πάμε μόνοι μα. Εγώ θέτω τα, τα, τα ερωτήματα και θέ, θέτω προβληματισμού του οποίου έχουμε όσον αφορά την ανάπτυξη του νησιού. Δεν μου αρέσει ούτε να κρύβομαι ούτε να ε, αποκρύπτω τα ευεργετήματα τα οποία είχα κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως διοικών. Η μάρκετινγκ η Marketing Greece ήταν κάτι το οποίο μα είχε φέρει σε επαφή η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Σίδη, η Περιφερειάρχα μα είχε φέρει σε επαφή και η Μαργέτα, η προηγούμενη αντιδήμαρχο, ε, αντιπεριφερειάρχη τουρισμού. Το οποίο είχαμε ευεργετηθεί. Και είχαμε ένα πλάνο, είχε η Περιφέρεια ένα πλάνο, ολοκληρωμένο για την τουριστική προβολή των νησιών μας. Από το 2019. Αυτό που έχουμε εμείς σαν αίσθηση και αντίληψη είναι ότι έχει κάτσει. Δεν υπάρχει άλλο πρόγραμμα. Αυτό που φαντάζομαι εγώ και αυτό που συζητάω έξω στην αγορά είναι ότι τελειώσαν τα χρήματα και χρηματοδοτήσεις για τον τουρισμό και ξεκινήσαν οι χρηματοδοτήσεις για τα σκουπίδια. Άρα βρήκε χρήμα η περιφέρεια και αρχίζει και επενδύει στα σκουπίδια και έχει αφήσει τον τουρισμό. Είναι έτσι, Έχουμε προχωρήσει κάτι, έχουμε κάτι, σε συνεργασία με το Δήμο έχουμε κάτι ή η Περιφέρεια απλά κάνει, έχει δικό της πρόγραμμα και δεν έχουμε συνεργασία με το Δήμο. Ξέρουμε ότι υπήρχε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Νομίζω έχει κλείσει για τη χρηματοδότηση ε, σχολικών αιθουσών. Ο Δήμος κι αν δεν έκλεισε θα κλείσει όπου να είναι. Να με συγχωρέσετε, αλλά δεν είμαι εύκολο αυτή τη στιγμή. Ο Δήμο έχει κερδίσει κάτι από αυτό. Γιατί φαντάζομαι ότι αυτά τα χρηματοδοτούμενα τα, τα διακινεί ή τα χειρίζεται η περιφέρεια. Έχουμε καταθέσει κάτι, έχουμε πάρει κάτι. Καλέ είναι οι συντηρήσει. Καλό είναι το να κάνουμε παρεμβάσει και να γίνει αναβάθμιση. Μήπω πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώ θα μεγαλώσει ο δρόμο. Μήπω πρέπει να σκεφτόμαστε πώ τα χιλιάδε αυτοκίνητα τα οποία έρχονται κάθε καλοκαίρι και δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα, θα πρέπει να πάρουμε μία ανάσα και να δούμε τι θα γίνει με το δικό δίκτυο και να κάνουμε μία μελέτη. Ενδεχομένω. Στη Σαντορίνη, άκουγα προχτέ σε ένα ρεπορτάζ που κάνανε, έχει τόσε χιλιάδε αυτοκίνητα που δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν και ψάχνουν να βρουν τι θα κάνουν με το δικό δίκτυο. Φαντάζομαι δε... είναι κάτι το οποίο το κοιτάτε. Το άδικο να ρίχνουμε ευθύνες σε συντοπίτες μας και επιχειρηματίες οι οποίοι αδυνατούν και σε μία σεζόν η οποία τρέχει πολύ να δώσουν δωμάτια, γιατί καταλαβαίνετε ότι στο Δήμο το να δώσει τα δωμάτια που κάθονται και δεν τα χρησιμοποιούμε τη Μαρίνα δεν θα κοστίσει τίποτα. Σε έναν επιχειρηματία θα κοστίσει κάποιε χιλιάδε ευρώ που θα πληρώσει ένα δανειό του, θα πληρώσει ένα μισθό, θα πληρώσει, θα πληρώσει. Ένα από τα θέματα και... είναι ότι βγαίνει η κυβέρνηση και κάνει διαγωνισμή, κάνει προκήρυξη για μία θέση. Κάνει μια θέση καρδιολόγο στην ΚΟ. Κάνει μια θέση για παθολόγο στην ΚΟ. Ποιο τρελό θα έρθει να με μια θέση όταν ξέρω θα περάσει από πάνω του όλη, όλο το νησί. Και αυτοί που έρχονται γιατί φεύγουνε. Το έχουμε δει σαν κοινωνία. Δεν το έχουμε δει. Μήπω θα πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε τι γίνεται και με το κέντρο υγεία στην αντιμάχια. Τι θα το κάνουμε αυτό, γιατί δεν το έχουμε διεκδικήσει. Μπορούμε μέσα από την περιφέρεια να κάνουμε κάτι μπορούμε να κάνουμε έναν δεύτερο σταθμό ΕΚΑΒ, γιατί μας είπε ο Περιφερειάρχης ότι προχωράει για το ΕΚΑΒ και προχωράει και σε ασθενοφόρα. Μπορούμε να έχουμε ένα δεύτερο σταθμό ΕΚΑΒ για την αντιμάχεια, για να μπορέσει το τρίγωνο κάτω, το δεύτερο μισό του νησιού να το εξυπηρετεί, γιατί μην κακό να πάθει κάποιο κάτι στην κέφαλο, αν το νοσοκομιακό είναι εδώ, το ΕΚΑΒ είναι εδώ, ο άνθρωπος έχει φύγει. Αυτά είναι θέματα που δεν χρειάζονται να έχουν νοσοκομείο μόνο και το υγεία είναι ένα, είναι ένα, γενικότερο σύνολο που πρέπει να το δούμε. Ότι η ενημέρωση που έχουμε εμείς για το ΦΟΔΖΑ είναι ποιο θα είναι εκπρόσωπο στη Γενική Συνέλευση. Τέλος. Τι έχει γίνει με αυτό το έργο. Αυτό και το ποιο είναι εκπρόσωπο στο ΦΟΔΖΑ. Δεν βρήκα τίποτα άλλο, Δημαρχέ. Έψαξα όλα μου τα αρχεία, αρχιοθετώ ηλεκτρονικά όλα τα αρχεία και όλες, όλα τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν βρήκα τίποτα. Πήγα στο Διάβια, δεν βρήκα τίποτα. Την μεγάλη δυσαρέσκεια και την απογοήτευση που υπάρχει στον κόσμο ε, σχετικά με την μεγάλη απραξία στα έργα που έχουν υποσχεθεί, εξαγγελθεί το προηγούμενο διάστημα και που τραγικά καθυστερούν να γίνουν έργα που θα μπορούσαν να βελτιώσουν, να διευκολύνουν ε, την καθημερινότητα των πολιτών του νησιού μας. Αναφερθήκατε σε τομής κύριε Περιφερειάρχα, σε τομείς που πραγματικά ε, ο κόσμος αγαναχτεί. Δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Παραδείγματος χάρη αναφερθήκατε για τα ζητήματα της υγείας και όντως για το υπαρκτό πρόβλημα της στέγης, της έβρασης στέγης για τους διασώστες ή και για τους γιατρούς. Αλήθεια όμως αναρωτιέμαι πόσους ακόμα ε, θα θρηνήσουμε επισκέπτες ή κατοίκους του νησιού μας προκειμένου να κατανοήσετε είτε να αποφασίσετε, γιατί κατανοείτε η απόφαση μάλλον χρειάζεται, εσείς που έχετε τα κλειδιά της μεγαλύτερης πόλης και της μικρότερης, της περιφέρειας και του Δήμου, ότι θα πρέπει να είστε πιο αποφασιστικοί απέναντι στην κεντρική διοίκηση, που δεν κάνει αυτό που σας υποσχέθηκε λίγα χρόνια πριν. Δεν θυμάμαι, κύριε Δημάρχε, πότε είχε έρθει ο Πρωθυπουργό εδώ. Και μαζί είχατε χειροκροτήσει την εξαγγελία της ανέγερσης ενός νέου νοσοκομείου, χωρίς βέβαια να μπαίνει το πλέον απαραίτητο, της θελέχωσης δηλαδή των υπάρχοντων δομών υγείας που ξέρετε πάρα πολύ καλά σε ποια άθλια κατάσταση βρίσκονται σήμερα. Ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο, δεν αρμόζει σε αυτό που παρουσιάζεται, θέλετε να παρουσιάσετε την αναπτυγμένη κοινωνία μας που όμως στέλνει τα παιδιά μας σε ISO box και τα νηπιάκια και όλα... σε ISO box για να κάνουν μαθήματα. Προφανώς τα κονδύλια που και σήμερα είπατε... αυτά που περιμένετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση... για να ενταχθούν, να υπογραφούν, να προταθούν με την ορολογία... που εσείς χρησιμοποιείτε καλύτερα, δεν είναι έργα βιτρίνας... οπότε δεν επιλέγονται και τόσο εύκολα και γι' αυτό καθυστερούν, άρα λοιπόν θέλω να πω ότι ε, όλα αυτά που σήμερα αναφέρατε και περισσότερο σε ό,τι αφορά τη σχολική στέγη και την υγεία είναι ζητήματα που ξέρετε πολύ καλά ότι καίνε ε, τον λαό, τους κατοίκους και των υπόλοιπων νησιών αλλά πόσο μάλλον και τη ΣΚΟ, μιας κατά τα άλλα ενό κατά τα άλλα πλούσιου νησιού, γιατί έτσι παρουσιάζει τα ταμιακά του αποθέματα και εσείς το έχετε αναφέρει και σε παλιότερες συνεντεύξεις, δεν αρμόζει το επίπεδο των υποδομών αυτών σε ένα τέτοιο νησί. Οπότε το να αναφερθείτε στη σημερινή συνεδρίαση που γίνεται με αυτή τη θεματολογία, λέγοντας ότι θα γίνουν αυτά, Νομίζω ότι θέλετε με έναν τρόπο να διασκεδάσετε τις αγωνίες και τα αιτήματα των κατοίκων, χωρίς να παίρνετε όμως πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις για αυτά. Πάνω κάτω, στην ίδια λογική, ε, εκτιμώ ότι και στο ίδιο πλαίσιο αναφερθήκατε για τον Φόδσδα. μια άλλη ΑΕ που έρχεται να ενταχθεί στο διοικητικό πλαίσιο Περιφέρειας και Δήμου. Ε, μου κάνει εντύπωση, ωστόσο, το ότι έχετε την ανάγκη να απολογηθείτε για τα εκατομμύρια της συνδρομής που ε, καταβάλει κατά υποχρέωσή του ο Δήμος, γιατί έχει αποδεχθεί και αυτό σε αυτό το πλαίσιο, δεν φταίτε εσείς γι' αυτό. Ε, ψηφίζουν, και νομίζω δεν θα σας ενοχλήσει αυτή τη φορά, ψηφίζουν και οι Δημοτικές Αρχές, αλλά και εσείς, τις δημιουργίες αυτών των νέων διοικητικών δομών. Είναι ένα έργο σε ό,τι αφορά το ΦΟΣΔΑ και την υποχρέωση των ΧΙΤΑ που σέρνεται από το 2011 με διακριτές πλέον τις αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον στην περιοχή. Εγώ είχα ενημερωθεί για τη συνδρομή που καταβάλλει ο Δήμος μέσα από μια συνέντευξή σας σε τοπική εφημερίδα, πρέπει να είναι πάνω από χρόνος, ε, όταν μάλιστα λέγατε ότι ο Δήμος καταβάλλει τη συνδρομή, ωστόσο μέχρι και σήμερα δεν είχατε παραλάβει, άρα να λοιπόν κι άλλο ένα έργο το οποίο σέρνεται και δεν παραλαμβάνεται και δεν υλοποιείται